Αυτό το πάω εγώ εν κυκλοφορία της κυρίας Μαυρομάτη. Μπορούσαν να το δουν, μπορούσαν από το διαδίκτυο να ενημερωθούν. Μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα και περίπου 20 μέρες αργότερα είχαμε προγραμματίσει συνεδρίαση όλου του συλλόγου εκτός ωραρίου, μετά τη λήξη του διδακτικού ωραρίου. Φύγαν δηλαδή οι μαθητές μας και κατόπιν συνεδριάσαμε. Κατατέσαμε όλες τις απόψεις που είχαμε και καταλήξαμε στο να διατηρήσουμε μία στάση αναμονής όπως υπόθηκε. Το Δεν το λέω με την. Να πω λίγο κάτι. Καλό θα είναι να συμφωνήσουμε όλοι. Λαμβάνοντας υπόψη το υποχρεωτικό της διαδικασίας, να κάνουμε μια διεργασία. Δηλαδή, να γίνει συνεδρίαση, όπως την έκανα και εγώ τη συνεδρίαση. Να τεθεί υπόψη, να ενημερώσουμε τους συναδέλφους κλπ. Να κάνουμε τις ομάδες, ρε παιδιά, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Τουλάχιστον να είμαστε καλυμμένοι. Πού έφτασε. Η Ελεμέδρα μας κάλεσε σήμερα τους διευθυντές και σχολικούς συμβούλους για να συζητήσουμε το θέμα της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Πάρα πολλές ΕΛΜΕ ανά την Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει στο θέμα της αυτοαξιολόγησης. Κάποιες ΕΛΜΕ σε κάποιες περιοχές το αφήνουν για μετά, για αργότερα, για να δούμε τι γίνεται στην περιοχή μας. Η ΟΛΜΕ και η Ελεμέδρα μας είναι αντίθετη στην αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, γιατί στη συνέχεια ακολουθεί η αξιολόγηση ατομική που οδηγεί σε απολύσεις.